Premier League σήμερα, κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο επεισόδιο του Don Lovers. Πρώτο βήμα, το ζυμάρι μας για το Premier League. Το πιο εύκολο ζυμαράκι, κρατήστε το, θα το δείτε σε πολύ λίγο. Μέσα σε ένα bowl για το μίξερ μας. Θα χρειαστούμε 240 γραμμάρια φρέσκο γάλα Δοδόνη πλήρες. Και μέσα στο γάλα μας πάει και πέφτει μέσα η μαγιά και η κρυσταλλική ζάχαρη. Ένα πιρουνάκι και διαλύουμε ελαφρώς την μαγιά. Μαζί με τη ζάχαρη και το γάλα. Συνεχίζουμε με αλεύρι σκληρό ή τύπου 00, γιατί θέλουμε να έχει αρκετή γλουτένη για να γίνει το πενελί μας έτσι αφράτο, μαστιχωτό έτσι όπως πρέπει. Άρα, αλεύρι, ελαιόλαδο. Μέσα στο αλεύρι, αλατάκι. Και πάει μέσα. Και τέλος θα χρειαστούμε 25 γραμμάρια φρέσκο αγγελανό βούτυρο δοδόνη, να μας δώσει τα λιπαρά, να μας δώσει την ένωση μέσα στο ζυμάρι μας. Ανοίγουμε τη συσκευασία μας, θα χρειαστούμε 25 γραμμάρια. Κοιτάμε από πίσω που έχει δώσει ο μετρητή, 50, άρα το μισό. Εδώ είμαστε. Και χτυπάμε το ζυμαράκι μας με το γάτζο για 7-8 λεπτά να δημιουργηθεί έτσι ωραία η γλουτένη να αναπτυχθεί μέσα. Να τραβήξει όλα τα υγρά μας το αλεύρι μας και να γίνει σωστό το ζυμαράκι μας λίγο. Άρα 7 λεπτά και χτύπημα. Μέτρια προς δυνατή. Μετά από 7 λεπτάκια. Το μόνο που μένει είναι να το δουλέψουμε λίγο με το χεράκι μας. Κοιτάξτε εδώ πόσο μαλακό είναι. Το βλέπετε. Έχει την υγρασία την τέλεια που πρέπει για να έχουμε για το τέλειο πενελί μας να γίνει έτσι αφράτο με το βουτυράκι να μοσχομυρίζει. Γιατί το πενελί τι είναι, ένα ωραίο ζυμαράκι μοσχομυροδάτο από ωραίο φρέσκο βούτυρο αγελάδος. Όπως είδε τη Δοδόνη. Λίγο ελαιόλαδο στο μπολ μας, το ζυμαράκι μου μέσα. Σκεπάζουμε και το αφήνουμε να ξεκουραστεί μία-μία μισή ώρα ανάλογα πόσο ζεστό είναι το μέρος σας. Θέλουμε να διπλασιαστεί σε όγκο. Και ως διαμαγείας. Βρήκα τη λέξη. Είμαστε εδώ. Μετά από μία ωρίτσα, κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο έχει γίνει. Έχει διπλασιαστεί σε όγκο, έχει γίνει τσαφράτο όπως πρέπει. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον πενριλά. Ζυμαράκι και το μοιράζουμε σε 4 ίσες μερίδες. Άρα θα κάνουμε 4 ωραία πενριλή τσαφράτα, ζουμερά. Ζυμαράκια, μπαλάκι, και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα πενιρλί μας. Οβάλ σχήμα, το κλασικό του πενιρλί. Κάνουμε μία βάση με τα χεράκια μας και ανοίγουμε. Περίπου μισό εκατοστό μέτρο. Δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ χοντρό το ζυμαράκι μας, γιατί θέλουμε να είναι σαν βάση πίτσας. Άρα σκεφτείτε ότι θέλουμε να γίνει και τραγάνο από κάτω, αλλά και αφράτο στις άκρες. Έτοιμα τα πενελί μας και κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Πόσο απλό είναι. Κλείνουμε τις άκρες. Ένα και ένα δυο. Εντάξει, ένα και ένα δυο. Εδώ. Διπλώνουμε για να κάνουμε τη βαρκούλα που λέμε στα πενελί. Το ίδιο και εδώ. Και πάμε να τα γεμίσουμε. Τι να κάνουμε. Πρώτο στάδιο, είπαμε. Καλό πενιρλί ίσον καλό βούτυρο. Άρα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια φρέσκο αγελαδινό βούτυρο δοδόνη, το οποίο θα το απλώσουμε απλά ομοιόμορφα με τα χεράκια μας, πολύ εύκολα, ούτε μαχαίρια ούτε τίποτα. Θα δείτε τώρα ακριβώς τι εννοώ. Ανοίγουμε. Κόβουμε 100 γραμμάρια. Εδώ. Και τώρα χέρι και παίρνω με το χεράκι μου και βάζω διάσπαρτα βουτυράκι. Και πιστέψτε με, αυτό είναι όλη η διαφορά στο πενιρλί. Μετά το βούτυρο, τι χρειάζεται, βρε παιδιά, ένα πενιρλί. Δεν θέλει τυράκι. Και θα βάλουμε δύο υπέροχα τυράκια. Γραβιέρα γελάδος δοδόνη και κεφαλογραβιέρα δοδόνη. Γιατί αυτοί είμαστε. Έτσι, και τα δύο. Έτσι, να λιώσουν, να γίνουν ωραία.
Τρίβουμε γραβιέρα γελάδος δοδόνη μπόλικη πάνω από το κέντρο του κάθε πενιρλί μας. Κοίταξε εδώ. Και κεφαλογραβιέρα φυσικά δοδόνη για να έρθει και να δέσει το γλυκό που λέμε. Και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τα πενιρλί μας. Τι θα κάνουμε? Βάλτε ό,τι τραβάει η καρδούλα σας. Έχω μανιταράκια πολύ ωραία, λευκά, σαμπινιόν, θα βάλω. Έχω ωραία πιπεριά πράσινη, θα βάλω, από τον Μποστάνη στη Ζωφριά. Άρα, κόβουμε λωριδίτσες από μισή πιπεριά, εδώ. Μανιταράκια πάλι σε λεπτές φετούλες. Μπεϊκονάκι να βάλω σε φετούλες. Πιπερίτσα λωρίδα. Και πριν βάλουμε αυτά τα καλούδια από πάνω, τι θα κάνουμε, θα πασπαλίσουμε ξερή ρίγανη, ξερό θυμαράκι και σκόνη σκόρδου. Αυτό θα κάνει διαφορά. Πιπερίτσα. Μία, δύο, τρεις. Μπεϊκονάκι. Αν μπορούσα και φόραγα 45, 45 φέτες θα βάζα, η αλήθεια είναι. Και στα υπόλοιπα δύο θα βάλω μανιταράκι. Το μυστικό υλικό, το οποίο είναι προαιρετικό, αν το βρείτε, σας το συνιστώ. Λίγο λαδάκι τρούφας, λίγο. 2-3 σταγόνες πάνω από τα μανιτάρια. Φουρνίζουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτάκια. Να χρυσαφίσουν, να γίνουν έτσι φουσκωτά ωραία και να το κάνουμε τη σερβίρα. Βγάλαμε τα πενιρλί μας, ακόμα είναι ζεστά. Και έχω λιώσει λίγο φρέσκο αγελαντινό βούτυρο δοδόνη και τι θα κάνω, έτσι όπως είναι ζεστά ακόμα, θα έρθω και θα τα λείψω στις άκρες εκεί που είναι το ζυμαράκι μου. Κοίταξε εδώ να γυαλίσει, να τραβήξει το βουτυράκι. Ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοίταξε πόσο ωραίο και μαλακό είναι. Έχει ψηθεί στην εντύλη από κάτω, βλέπετε. Είναι το καλύτερο πενιρλί που μπορείτε να φτιάξετε μέσα σε μία ώρα και ένα ταρτάκι στο σπίτι. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να φτιάξετε τέτοιες νόστιμες συνταγές με προϊόντα δοδόνη. Και αυτό το πενιρλί. Τι συντάγει είναι κάτω από το βίντεο. Φιλάκια πολλά.